Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο insider.gr τον Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών και υποψήφιο βουλευτή στο νομό Φθιώτιδας. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Καλή επιτυχία στο προεκλογικό σας αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τις ευχές σας. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε μια ερώτηση από το νομό Φθιώτιδας. Παρά το πάρα πολύ φορτωμένο σας υπουργικό πρόγραμμα, δαπανάτε πολύ χρόνο τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Μιλάτε με τους πολίτες, μιλάτε με τις επιχειρήσεις. Ποια είναι τα μηνύματα που αποκομίζετε από τις συζητήσεις που έχετε? Τι ζητούν, τι θέλουν στο πεδίο της οικονομίας κυρίως? Εντάξει, πρώτα απ' όλα να γνωρίζουν την σοβαρή προσπάθεια που έγινε, την νοικοκυρεμένη προσπάθεια, έτσι ώστε να κρατηθεί όρθια και η οικονομία και η κοινωνία την τελευταία τετραετία μέσα από πολλές διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις. Και αυτό αναγνωρίζεται. Επίσης, υπάρχει μια καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας σήμερα. Δηλαδή, το Πάσχα που πέρασε κινήθηκε τουλάχιστον ικανοποιητικά η οικονομία. Κινήθηκε τουλάχιστον ικανοποιητικά ο νομός Φθιώτιδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια, κυρίως στα τρόφιμα, δεν είναι ένα ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ήδη βλέπουν αυξημένες δόσεις στα δάνειά τους, κυρίως στα στεγαστικά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στην Ελλάδα έβρεσης ανθρωπίνου κεφαλαίου. Βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα πολλές επιχειρήσεις να αναζητούν εργαζόμενους παρά το γεγονός ότι έχουμε μειώσει την ανεργία κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τετραετία. Στο πεδίο αυτών των προβλημάτων που διαπιστώνετε και δεδομένου ότι υπάρχει ένα έργο που έγινε την προηγούμενη τετραετία, για το οποίο μάλιστα βραβευτήκατε ως καλύτερος υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λάβατε και εύσημα το προηγούμενο διάστημα και στην εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα από τον πρόεδρο του Eurogroup και παρουσία του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και για τα οποία προφανώς είστε ευχαριστημένος, αλλά μήπως υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα αλλάζατε για να προφυλαχθεί καλύτερα η οικονομία? Νομίζω ότι αυτά που θα αλλάζαμε τα έχουμε πει ήδη στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Για παράδειγμα, έχουμε μείωση της φοροδιαφυγής. Έχουμε σημαντική μείωση φοροδιαφυγής εξαιτίας κυρίως της διεύρυνσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αλλά υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης αυτής της διαδικασίας, έτσι ώστε το καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα από τη μείωση φοροδιαφυγής να επιστραφεί στην ελληνική κοινωνία μέσα από την σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Άρα, έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ξεκινήσει να το ξετυλίγουμε και με την ΑΔΕ, που έχει να κάνει με POS, ταμιακές μηχανές και το My Data. Δεύτερο πεδίο. Δίνουμε ορθώς επιδόματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά χρειάζεται αυτά τα επιδόματα να τα επαναξιολογήσουμε, έτσι ώστε να έχουν έναν ορθολογικό τρόπο κατανομής. Ανάφημη. Να ξέρουμε συνεπώς αναπολύτω τι δίνουμε. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πάλι την καλύτερη επίδοση σε αυτό το πεδίο στην κοινωνία μέσα από την αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εκεί όπου υπάρχει αποδεδειγμένα ένα σημαντικό ποσοστό της φτώχειας. Άρα σας λέω ενδεικτικά. Δύο περιοχές στις οποίες έχουμε πει τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, έτσι ώστε τα καλύτερα αποτελέσματα να επιστραφούν και στις δύο περιοχές πίσω στην ελληνική κοινωνία. Το δημοσιονομικό χώρο που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν αυτές οι παρεμβάσεις, τον έχετε ενσωματώσει, να υποθέσω, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που καταθέσετε προημερών στην Βουλή, σωστά? Σωστά, απολύτως. Μάλιστα, πριν από λίγο, με τις δύο περιπτώσεις και αναφορές που έκανα, ουσιαστικά σας απέδειξε ότι αυτό είναι περίπου δημοσιονομικά ουδέτερο. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω το εξής λοιπόν. Σε αυτό το μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό που φτάνει, είναι σαν ένας νέος προϋπολογισμός πολυετής έως και το 2026. Λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ένας δημοσιονομικός χώρος της τάξης του 0,4-0,5% ετησίως, ο οποίος δεν προσδιορίζεται σαφώς. Αναφέρεται στο πρόγραμμα, δεν λαμβάνει υπόψη ο δημοσιονομικός στόχος άλλες απρόβλεπτες δαπάνες ή μετεκλογικά μέτρα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους. Εσείς δεν ενσωματώνετε τα μέτρα που έχει ήδη εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, που είναι όμως ελαφρά χαμηλότερα σε αξία, είναι 0,1-0,3% του ΑΕΠ τα έτη 2024-2026.
Άρα προκύπτει και κάτι παραπάνω. Αυτό ενδεχομένως το φυλάτιος μαξιλάρι για ουρανάκης, γιατί έχουμε και κρίσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, ή μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη έκπληξη, κάποια άλλη εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό το επόμενο διάστημα. Όχι, έχουμε κλείσει. Μέχρι τις εκλογές έχουμε κλείσει, αυτό το είπαμε σε όλους τους τόνους και απεδείχθη. Το τελευταίο μέτρο το οποίο νομοθετήσαμε ήταν η αύξηση, η μόνιμη αύξηση, κατά 8% των αναπηρικών επιδομάτων. Και μετά ήρθαμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα απολύτως ρεαλιστικό να πούμε τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Όχι με δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς όπως αυτούς που υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, μελλοντικά. Πάντα ξέρετε ότι είμαστε αρκετά συντηρητικοί. Είμαστε συντηρητικοί γιατί οι κρίσεις δεν έχουν παρέλθει. Οι αβεβαιότητες είναι υψηλές. Ο πληθωρισμός μειώνεται, αλλά παραμένει επίμονος στα τρόφιμα. Σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μάλιστα, σε κάποιες χώρες αυξάνει ο πληθωρισμός, ενώ στην Ελλάδα μειώνεται. Με αυτά τα δεδομένα, πάντα πρέπει να έχεις μια δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσεις να έχεις τους πόρους να βοηθήσεις την κοινωνία. Κάτι ακόμα. Από του χρόνου θα έχουμε λογικά νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Πρέπει συνεπώς, με βάση αυτά που θα συναποφασίσουμε στην Ευρώπη, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπουργέ, όσον αφορά στα δημοσιονομικά περιθώρια, προς το παρόν το πρόγραμμα σταθερότητας κινείται με ένα στόχο περί το 2% του ΑΕΠ πρωτογενή πλεονάσματα στο μέλλον. Αυτός ο στόχος μπορεί να αλλάξει προς κάποια κατεύθυνση, πιστεύετε, στο τέλος της διαδρομής? Να το πω με άλλα λόγια, η συζήτηση για τους δημοσιονομικούς κανόνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα μόλις μάθαμε την νομοθετική πρόταση από πλευράς Κομισιόν. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες του τελικού σχεδίου, όπως για παράδειγμα τον αλγόριθμο που θα οδηγήσει στη τελική διαμόρφωση των στόχων. Και έχουμε και μια μάχη βορρά-νότου. Οι Βόρειοι θέλουν κάτι σκληρότερο και από αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ η ίδια η πρόταση δεν περιέχει εξαιρέσεις που θα ήθελε ο Νότος, όπως για παράδειγμα μια εξαίρεση επενδύσεων, εξαίρεση αμυντικών δαπανών. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η συζήτηση? Νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια να δούμε ακόμα. Επεισόδια τα οποία θα εξελιχθούν μέσα στο 2023. Γενικώς είναι μια δύσκολη συζήτηση, επιβεβαιώνω όλα αυτά τα οποία μου είπατε πριν από λίγο. Τώρα, εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα πλεονάσματα είναι απολύτως ρεαλιστικά και εφικτά. Οπότε είτε είχαμε είτε δεν είχαμε δημοσιονομικούς κανόνες, η χώρα είναι προς το συμφέρον της, με δεδομένο ότι εξακολουθεί να έχει υψηλό αλλά βιώσιμο δημόσιο χρέος, να μειώνει σημαντικά αυτό και να δείχνει και στις αγορές ότι έχει δημοσιονομική υπευθυνότητα. Το γεγονός ότι πετύχαμε το 2022 χωρίς μέτρα λιτότητας να μειώσουμε το πρωτογενές έλλειμμα τόσο πολύ και μάλιστα να γίνει ελαφρώς πρωτογενές πλεόνασμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, για την οικονομία και την κοινωνία. Το γεγονός ότι δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα αλλά δανειζόμαστε φθηνότερα από ότι η Ιταλία που έχει επενδυτική βαθμίδα, δείχνει γιατί πρέπει να είσαι συνετός στη δημοσιονομική πολιτική. Συνεπώς, θεωρούμε ότι αυτοί οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί. Εκτιμούμε ότι σε αυτά τα επίπεδα θα κινηθούν και οι στόχοι που θα συναποφασίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορούν να επιτευχθούν με την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, αφού όπως βλέπετε στο μεσοπρόθεσμο, εκτιμούμε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να κινείται τα επόμενα χρόνια με έναν αριθμό οικονομικής μεγέθυνσης στη τάξη του 3%. Να επιμείνω λίγο στο μεσοπρόθεσμο. Θέτεται το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,1% θεωρητικά στο σενάριο βάσης, χωρίς πρόσθετες παρεμβάσεις, διατηρώντας όμως ως πραγματικό στόχο πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ. Αυτό υπονοεί πως αφήνει ένα μαξιλάρι για μελλοντικές παρεμβάσεις ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι διεθνείς συνθήκες. Ή μπορεί να υπάρξει το περιθώριο και για κάτι παραπάνω το δεύτερο εξάμηνο για τη στήριξη της κοινωνίας? Και προς ποια κατεύθυνση? Προς την κατεύθυνση στήριξη των εισοδημάτων λόγω και του υψηλού πληθωρισμού, βραδύτερου μεν, αλλά ακόμα υψηλού σχετικά. Για καλά, είστε πάρα πολύ εμπειροί και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να σας το πει κανένας σοβαρός υπουργός οικονομικών, εάν δεν έχει εικόνα των τότε δεδομένων. Πρώτον, της κατάστασης της οικονομίας τότε. Με άλλους όρους σας μιλάω με ένα ύψος
στο στην τιμή του πετρελαίου σήμερα και με άλλους όρους μετά από ένα μήνα ή πριν από ένα μήνα. Αυτή θα ήταν η Αυτό επόμενη, Υπουργέ, συγγνώμη, σας διακόψω. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Υπάρχει, ποια είναι η πιθανότητα να ζωπηρωθεί η ενεργειακή κρίση και αν χτυπά ξύλο συμβεί αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα μπορεί να παρατείνει το πολύ πετυχημένο πακέτο στήριξη στο ρεύμα, ειδικά για όλο το 2023. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα δεδομένη στη στάση στην Ευρώπη, όπως σφίγγουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, να ασκείται πίεση για περιορισμό των μέτρων στήριξης, όχι σε οριζόντια αλλά σε πιο στοχευμένα και για σταδιακή απόσυρσή τους. Το μισό λεπτό, γιατί τα μπερδεύουμε λίγο και έχετε δίκιο, γιατί εσείς έχετε την προτεραιότητα να βγάλετε κάτι για το μέλλον, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω για το μέλλον εάν δεν έχω τα δεδομένα τότε. Ουσιαστικά οι δύο ερωτήσεις σας είναι συναφείς και θα προσπαθήσω να διακρίνω λίγο, γιατί θα πρέπει και οι τηλεθεατές σας και οι ακροατές σας να έχουν σαφήνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Πρώτον, για να μπορέσω να σας πω οποιοδήποτε μελλοντικό μέτρο, θα πρέπει να ξέρουμε τότε ποια είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος και ποιες είναι οι προτεραιότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες που τότε υπάρχουν. Το Food Pass έγινε τους τελευταίους μήνες γιατί αυξήθηκαν τιμές στα τρόφιμα. Πριν είχαμε το Fuel Pass γιατί είχαμε τα καύσιμα. Αλλά κάθε φορά βοηθάμε την κοινωνία στοχευμένα εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Πρώτη παρατήρηση είναι πώς είναι αυτή. Δεύτερη παρατήρηση. Το ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις και ποια χαρακτηριστικά θα έχουν, μόνιμα ή μη μόνιμα, εξαρτάται από το αν η καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει μόνιμα ή μη μόνιμα χαρακτηριστικά. Αν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, παράδειγμα, σταθερή μείωση της φοροδιαφυγής λόγω ηλεκτρονικών συναλλαγών, άρα 2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω ΦΠΑ εξαιτίας φοροδιαφυγής, αυτό επιστρέφει στην κοινωνία με μόνιμη παρέμβαση, όπως είναι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για όλη την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 1,24 δις. Αν το καλύτερο αποτέλεσμα οφείλεται σε παροδικές εξάρσεις της οικονομίας, σε one-off καλύτερο αποτέλεσμα, τότε αντίστοιχα οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και να σβήνουν, να λήγουν δηλαδή, μετά από ένα χρονικό διάστημα. Και τρίτη παρατήρηση. Τα μέτρα, πράγματι, λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη παρατήρηση και τη δεύτερη παρατήρηση, μπορούν να γίνουν, μπορούν να επεκταθούν, μπορούν να είναι καινούργια, να εμπλουτιστούν, αλλά ναι, πρέπει να είναι στοχευμένα. Γιατί πρέπει να είναι στοχευμένα? Γιατί πρώτον, έχουμε συζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε συναποφασίσει τα μέτρα είναι στοχευμένα. Δεύτερον, διότι η ίδια η νομισματική πολιτική έρχεται και ζητάει στοχευμένα μέτρα, ώστε να μην συνεχίσει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις των επιτοκίων από όρια της καλής πορείας των ευρωπαϊκών οικονομιών. Και τρίτον, και θα πρέπει να βοηθήσουμε με όσο δημοσιονομικό χώρο έχουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Όταν συνεπώς πας και μειώνεις οριζόντια τον ΦΠΑ, για παράδειγμα, στα τρόφιμα, εκτός του πολύ μεγάλου δημοσιονομικού κόστους, εκτός του γεγονότος ότι βοηθάς πέρα και πάνω από εισοδήματα όλη την κοινωνία, όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους τουρίστες, έχεις και ένα τρίτο ουσιώδες αποτέλεσμα, που είναι ότι δεν βοηθάς αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, γιατί πολλές φορές η όποια βοήθεια χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό το είδαμε πολύ πρόσφατα στην Ισπανία, που προχώρησε σε τέτοιες παρεμβάσεις. Βεβαίως, εγώ ήθελα να ρωτήσω πιο πολύ για το πακέτο για το ρεύμα, που είναι ένα βασικό αγαθό. Και αν σε ένα κακό σενάριο έχουμε μια αναζωπήρωση της κρίσης, μπορεί να παραταθεί και για το δεύτερο εξάμεινο του 23, αν και εφόσον χρειαστεί. Αν δείτε αυτή η δυνατότητα με βάση συζητήσεις που έχετε ήδη ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα είμαστε κοντά στην ελληνική κοινωνία για όσο χρειαστεί, ισχύει στο απόλυτο. Ωραία. Και με δεδομένο κιόλας ότι στο μεσοπρόθεσμο γράφεται ότι τελικά η αξία θα είναι χαμηλότερη από ό,τι είχε προβλεφτεί, 1,7 δισεκατομμύρια, και θα είναι πλήρως καλυμμένο από τα υπερέσοδα. Δηλαδή θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, σύμφωνα με το σχεδιασμό σας, σωστά? Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά πάρα πολλές φορές
Αυτά είναι τα βασικά σενάρια, επειδή αναφερθήκατε σε βασικά σενάρια προηγουμένως. Η χώρα, το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να είναι έτοιμο και για ακραία σενάρια. Γι' αυτό που λέγονται στην οικονομική επιστήμη για stress test. Έτσι ώστε να μπορέσουμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε τους πόρους για να βοηθήσουμε την κοινωνία. Ένα άλλο πεδίο τώρα διεθνές που αρχίζει και φουντώνει είναι αυτό του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έγινε και νέα αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτήν την εβδομάδα. Πιστεύετε ότι τούτο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κόκκινα δάνεια ή ευρέως το τραπεζικό σύστημα και η Ελλάδα πόσο προφυλαγμένη είναι σε αυτή την νέα καταιγίδα, την παγκόσμια νέα καταιγίδα, έτσι? Λοιπόν, να διακρίνουμε λίγο το ερώτημά σας. Έχει δύο, νομίζω, διακριτά, όχι μη αλληλοσυνδεόμενα, αλλά σίγουρα διακριτά, ή τουλάχιστον εγώ έτσι θέλω να τα παρουσιάζω για να γίνονται κατανοητά στην κοινωνία. Το ένα είναι πόσο σταθερό είναι το τραπεζικό σύστημα, και το δεύτερο είναι ποια είναι η πιθανότητα ενήμεροι δανειολήπτες να γίνουν κόκκινοι ή και κόκκινοι δανειολήπτες να μην μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Στο πρώτο κομμάτι, σας λέω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε πάρα πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν το 2019. Καταρχάς, γιατί μειώθηκε ο όγκος των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών από το 44% που το παραλάβαμε το 2019, το καλοκαίρι, σε ένα ποσοστό κάτω από το 9%. Δεν ισχυρίζομαι ότι το ιδιωτικό χρέος δεν εξακολουθεί να υφίσταται. Έχει πάει στους διαχειριστές δανείων. Αλλά το ενεργητικό των τραπεζών έχει καθαρίσει. Προσεγγίζει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Στο δε παθητικό, οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία τετραετία. Μάλιστα, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν προχθές δείχνουν μια νέα αύξηση των καταθέσεων της τάξης περίπου των 2-2,5, αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, σήκωσαν, όπως λέγεται ο όρος από τις αγορές, περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν έναν δείκτη κεφαλαϊκής επάρκειας αρκετά υψηλό, πάνω από το 17%. Και αυξημένη κερδοφορία. Για αυτούς τους λόγους, το τραπεζικό σύστημα είναι πολύ πιο σταθερό για να ανταπεξέλθει σε εξωγενείς κρίσεις. Δεύτερο ερώτημά σας. Επειδή η νομισματική πολιτική έχει αυξήσει τα επιτόκια και πιθανόν να τα αυξήσει και άλλο, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων? Η απάντηση είναι ναι. Κίνδυνος υπάρχει. Και αυτός ο κίνδυνος αναγνωρίζεται όχι μόνο από την ελληνική πολιτεία, αλλά αναγνωρίστηκε πρόσφατα και από το τραπεζικό σύστημα. Με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε σε δύο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες ήδη τις βιώνει με θετικό τρόπο η ελληνική κοινωνία. Η μία ήταν και οι δύο είναι για ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικού δανείου. Την πρώτη περίπτωση ήταν για τα ευάλωτα νοικοκυριά με παρελθούσα χρονική περίοδο και άλλη είναι ουσιαστικά με ένα σημείο καμπής το τέλος Μαρτίου του 2023 η μη περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, για την ακρίβεια και η μικρή μείωση κατά 0,20% ανάλογα και με την τράπεζα η οποία ανακοίνωσε το σχήμα, γιατί υπάρχει και επιτροπή ανταγωνισμού και δεν μπορούν οι τράπεζες να λειτουργήσουν ταυτόχρονα το ίδιο μαζί. Ήδη, συμπατριώτες μου, το συνδυάζω με το πρώτο σας ερώτημα στη φτιότητα, χθες, κυριολεκτό χθες, είδαν τη δόση του δανείου τους, όχι μόνο να είναι σταθερή, αλλά και λίγο μειωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και τα δύο σχήματα, η όποια απώλεια υπάρχουν για από τις τράπεζες καλύπτεται μόνο από τις τράπεζες. Όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως γίνονταν στην προηγούμενη κρίση του κορονοϊού, όταν τότε ο κρατικός προϋπολογισμός πλήρωνε τις δόσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είχαν πληγεί από τον κορονοϊό με τα προγράμματα Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2. Συνεπώς, αναλάβαμε δύο πρωτοβουλίες, τρέχει καλύτερο εξοδικαστικός μηχανισμός, γίνονται σημαντικές διμερείς συμβάσεις, έχουμε θετικά στοιχεία. Όχι όμως στοιχεία για πανηγυρισμούς. Διότι ναι, δεν μιλάμε για την επαρχία και ακαρά, ο πολίτης είχε μάθει να πηγαίνει στην τράπεζα. Είχε μάθει να πηγαίνει στο τραπεζικό υποκατάστημα και να βλέπει τον πολίτη εκεί και να ρωτά, να μαθαίνει και το δάνειό του. Τώρα, όταν το δάνειο έχει πάει στο σερβίσερ, προσπαθεί σε τηλεφωνικό κέντρο να μάθει. Προσπαθεί μέσω δικηγόρου να μάθει.
Και εκεί χρειάζεται το κομμάτι των διαχειριστών δανείων να δείξει μεγαλύτερη επιμέλεια και προσήλωση στον κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος, και αυτό είναι το ιδιαίτερα ευχάριστο στοιχείο που εγώ διαπιστώνω, θέλει να πληρώσει. Δεν θέλει να μετακυλήσει το πρόβλημα στο μέλλον. Θέλει να πληρώσει σήμερα. Αλλά τι θέλει? Θέλει ένα βιώσιμο σχήμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες τις οποίες έχει. Και εκεί χρειάζεται πολύ σοβαρότερη δουλειά να γίνει, γιατί πράγματι μπορεί να έχουν γίνει χιλιάδες ρυθμίσεις, μπορεί και εγώ να βγαίνω δημόσια και να λέω για αυτές τις χιλιάδες ρυθμίσεις, αλλά αρκετές από αυτές μπορεί να μην είναι βιώσιμες σήμερα, εξαιτίας των κρίσεων που αναφερθήκατε εσείς. Πρέπει να εξαντλήσει συνεπώς το τραπεζικό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κυρίως οι διαχειριστές δανείων, όλα τα περιθώρια που έχουν για να βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία. Και μια παρατήρηση, αν θέλετε. Έχω δύο δείκτες που εμένα με κάνουν αρκετά αισιόδοξους και αποδεικνύουν γιατί η κοινωνία θέλει να ρυθμίσει. 2+1. Ο ένας δείκτης είναι το 2022 το 84% της κοινωνίας πλήρωσε έγκαιρα τους φόρους του. Και ο δεύτερος δείκτης είναι γιατί το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ιδιωτικού χρέους είναι πλέον στο 62%, αν θυμάμαι καλά, από 70% που ήταν πριν από 4 χρόνια. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι πολίτες μπορούν να ανταπεξέλθουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, γιατί μειώσαμε φόρους, και όλο και περισσότεροι πολίτες δείχνουν διάθεση να ρυθμίσουν το χρέος τους. Γιατί, κύριε Καραδάκη, και το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, δεν πιστεύει κανένας πολίτης, πολιτικά κόμματα, που επί 10 χρόνια υπόσχονται συσάχτιες, κουρέματα, μετακύληση του προβλήματος στο μέλλον κ.ο.κ. Έτσι, κάποιοι Έλληνες πολίτες αξιοποίησαν τον νόμο Κατσέλη και σήμερα, 12 χρόνια μετά, ένα κομμάτι αυτών, το 40%, η απόφαση που βγήκε η δικαστική είναι εις βάρος τους, μάλιστα με αναφορές μέσα για δόλο, που αυτό σημαίνει ότι αυτές οι 40.000 οικογένειες περίπου έχουν βρεθεί σήμερα με υπερδιπλάσιο χρέος αυτού που είχαν το 2010. Και το άλλο 60% που δικαιώθηκε μέσα από τον νόμο Κατσέλη, έκανε ρύθμιση οφειλών, όχι κούρεμα, και έρχεται σήμερα και ζητάει από τους διαχειριστές δανείων μια καλύτερη ρύθμιση. Όμως ο διαχειριστής δανείων δεν μπορεί να τη δώσει, γιατί υπάρχει δικαστική απόφαση. Και αυτή είναι εγκλωβισμένη. Γι' αυτό και το εργαλείο του εξοδικαστικού μηχανισμού σήμερα, το οποίο όλο και περισσότεροι πολίτες το αγκαλιάζουν, δείχνει ότι το μέσο κούρεμα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν 32% και στο δημόσιο τομέα 22%. Συγγνώμη για την εκτεταμένη απάντηση, αλλά προσπάθησα να πιάσω όλες τις πτυχές ενός πολύ εύλογου και εύστοχου ερωτήματος που μου θέσατε. Και είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα απασχολεί δυστυχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα την ελληνική κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, δεδομένου ότι ελπίζουμε να ανακοπεί η άνοδος των επιτοκίων, αλλά δύσκολα θα αποκλιμακωθεί. Λαμβάνοντας υπόψη δε ότι η ελληνική κοινωνία επί 12 χρόνια περνάει διαδοχικές κρίσεις. Διαδοχικές κρίσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τα πρώτα χρόνια αυξήσεις φόρων, μειώσεις μισθών και συντάξεων, όταν το κάθε νοικοκυριό, καλός ή κακός, είχε κάνει τα κουμάντα του πριν από την κρίση με άλλους όρους στην καθημερινότητά του. Με το που πάμε να βγούμε από την κρίση το 19, έρχεται το COVID. Με το που πάμε να βγούμε από τον COVID, έρχεται η ενεργειακή κρίση. Και τώρα ο πληθωρισμός. Για την ακρίβεια, τα τρόφιμα. Άρα προσπαθούμε αυτά τα 12 χρόνια, ειδικά την τελευταία τετραετία, να βοηθήσουμε την κοινωνία όσο γίνεται περισσότερο να ρυθμίσει τις οφειλές. Γιατί όσο αυτές συσσωρεύονται και μετακυλίονται στο μέλλον, τόσο πιο δύσκολο είναι για την κάθε κοινωνία να ανταπεξέλθει, με αποτέλεσμα η κοινωνία να μετακυλεί το πρόβλημα στα παιδιά και τα παιδιά να κάνουν αποποίηση κληρονομιάς. Πέρα από το θέμα των ρυθμίσεων, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει από τα υψηλά επιτόκια, είναι η αδυναμία ενδεχομένως παροχής υπαρκούς ρευστότητας στην κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο. Ευτυχώς αυτό το διάστημα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης που καλύπτει αυτό το κενό με τα προνομιακά δάνεια που δίνει για επενδυτικά σχέδια σε ένα βαθμό. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα γενικότερα για το πώς θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια. Στον απολογισμό του Υπουργείου σας, έχετε ένα πολύ ελπιδοφόρο στόχο για αύξηση των επενδύσεων σε ένα ποσό άνω 30 δις ευρώ
φέτος, που είναι ίσως και ιστορικό ρεκόρ, ιστορικό υψηλό. Και αυτό στηρίζεται και σε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 12 δις, αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης των Σκύλων των Δανείων. Αυτή η επέκταση με βάση κοινοτικό χρήμα δεν μπορεί να βαίνει αυξανόμενη όλα τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να υποκατασταθεί από εγχώριες δυνάμεις, από εγχώρια ρευστότητα, εγχώρια επενδυτική δυναμική. Πόσο εφικτό είναι αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι το στοίχημα για να διατηρηθεί και η ανάπτυξη σε ένα σχετικά υψηλό ρυθμό. Πρώτα απ' όλα, υφίσταται ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα και από την επιχειρηματικότητα, αφού οι καταθέσεις της επιχειρηματικότητας είναι αυξημένες κατά 25 δις. Αυξάνονται κιόλας, ναι. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπάρχει και η ενδογενής δυναμική, η οποία απορρέει από τους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Και τρίτον, υπάρχει ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, επιβεβαιώνω τα στοιχεία σας, αυξημένο τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια, προσαυξημένα με το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας. Το οποίο θα λήξει, Υπουργέ, συγγνώμη, σας διακόπτω το 2026, έτσι, άρα θα έχουμε και μια προσαρμογή εκεί. Ναι, αλλά ιδιαίτερα αυξημένο, και εκεί θα κατέληγα, με το δανειακό κεφάλαιο του Ταμείου Ανάκαμψης Καθεκτικότητας. Άρα, έχουμε ουσιαστικά ένα συνδυασμό πόρων που ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί λειτουργούν μοχλευμένα. Άρα, αυτό που λέγεται leverage και ισχύει και σε φυσιολογικές περιόδους, ισχύει στο πολλαπλάσιο, σε μια χώρα η οποία είχε επενδυτικό κενό, κάνει κάθε χρονιά ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών, έχει ψηλή δυναμική ενδογενή και έχει και τους πόρους. Πράγματι, πέρσι υπήρχε και πιστωτική επέκταση. Φέτος, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο εύκολα όσο πέρσι, αν θέλετε, ως προς την ζήτηση δανείων. Ως προς την προσφορά, είναι προφανές, το λέει και η κοινή λογική, ότι το τραπεζικό σύστημα ήταν πολύ πιο διατεθειμένο να προχωρήσει σε πιστωτική επέκταση, αφού το καθαρό περιθώριο επιτοκίου είναι αυξημένο και αυξανόμενο. Ελπίζω όχι το επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτές είναι εκτιμήσεις που γίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν αυξάνει πολύ το κόστος εξυπηρέτησης ενός δανείου, να μιλήσω για ένα απλό στεγαστικό δάνειο, τόσο ο πολίτης δυσκολεύεται να πάρει το δάνειο γιατί φοβάται ότι δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Εκεί συνεπώς μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα ζήτησης που δεν απορρέει από χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, απορρέει από επιλογές νομισματικής πολιτικής. Οπότε, ερχόμαστε και καλύπτουμε αυτό το κενό, βραχυπρόθεσμα, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση από το 24 και μετά, με ευρωπαϊκούς πόρους. Και το κάνουμε έγκαιρα, εμπροστοβαρός, πολύ πιο γενναία από άλλες χώρες που δεν είχαν πάρει το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς από την πρώτη στιγμή το ζητήσαμε γιατί θέλαμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να καλύψουμε αυτό το επενδυτικό κοινό. Και αυτό κάνουμε. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να ευχηθώ ξανά καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τις μικρές μεταπτώσεις που είχε η φωνή μου, αλλά σε προεκλογική περίοδο αυτό είναι συνηθισμένο για τους πολιτικούς. Με τόση κούραση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.